Το πώς θα ανταπεξέλθουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις προκλήσεις του ενεργειακού κόστους, της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, της άνθησης ξανά του παραεμπορίου, της φορολογίας, της έλλειψης των εργατικών χεριών και της δυσκολίας στην πρόσβαση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, θέλησαν να μάθουν από τους 4 υποψήφιους βουλευτές των Χανίων οι επαγγελματοβιοτέχνες του νομού. Πλέον έχουμε στα χέρια μας το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί μετά το σχέδιο Μάρσαλ στη χώρα μας. Άρα αυτό δεν θα πρέπει να αποκλειστούν. Δυστυχώς για την ώρα, όπως φαίνεται, αποκλείονται οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μιλάμε για το 95% της επιχειρηματικότητας των επιχειρηματιών κάτω από 9 υπαλλήλους, από 0 ως 9 υπαλλήλους. Άρα θα πρέπει να το ξανασκεφτούν οι κυβερνώντες και να γίνουν οι τροποποιήσεις που χρειάζονται, μπορούν να γίνουν πράγματα και έτσι ώστε να στηριχτούν όλες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στη σύσκεψη επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΧ, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Σταθάκης, ο Παντελής Πετσετάκης και ο Αλέκος Μαρινάκης τοποθετήθηκαν προεκλογικά για την επιχειρηματικότητα. Ο στόχος, τουλάχιστον ο δικός μας, είναι να συνεχίσει η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, να ανέβουν οι μισθοί, που αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας, και να ολοκληρωθούν τα αναπτυξιακά έργα που έχουμε όλοι τόσο πολύ ανάγκη. Προτείνατε το αφορολόγητο των 10.000 ευρώ, η κατάργηση του φόρου επιδεύματος και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν ένα μέρος των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Χρειάζεται ουσιαστικά μια ισόρροπη ανάπτυξη, αυτό που λέμε και στη δωρολογία μας, έτσι ώστε τα Χανιά την επόμενη πενταετία, δεκαετία να έχουν μια ισόρροπη ανάπτυξη αναφορικά και με τις επιχειρήσεις και με τους εργαζομένους και τα θέματα όλα που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς το 98% των επιχειρήσεων δεν έχει πρόσβαση. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, ουσιαστικά απευθύνονται στους μεγάλους. Στις μικρομεσαίες που μιλάνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις, ουσιαστικά μιλάνε για επιχειρήσεις, αυτό λένε μικρομεσαίες, που έχουν από 50 μέχρι 200 εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπήρξαν και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποψηφίων για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας, με την κυρία Μπακογιάννη να σημειώνει ότι το πραγματικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το χρέος αυξήθηκε, είπε η κυρία Μπακογιάννη, αλλά το απέδωσε στο ότι χρειάστηκε να στηριχτεί η κοινωνία επί πανδημίας. Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε 42 δισεκατομμύρια τα τελευταία 2 χρόνια, είπε ο κύριος Σταθάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντιμετώπισε την ενεργειακή κρίση επιδοτώντας την ακατάσχετη κερδοσκοπία των ενεργειακών εταιριών που έχουν σημειώσει ρεκόρ, ενώ ο μέσος μισθωτός έχασε το 20% του πραγματικού εισοδήματός του. Ότι ό,τι είπαμε προεκλογικά το κάναμε. Και τώρα αυτά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαγγέλει για την επόμενη τετραετία, πάλι θα τα κάνουμε. Η αξιοπιστία για μας είναι το καλύτερό μας διαβατήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να αποκαταστήσει την τεράστια ζημιά που υπέστησαν οι μισθοί στην περίοδο των τελευταίων 2 ετών, λόγω του πληθωρισμού και της μεγάλης επιβάρησης φορολογικής που υπέστη η τάξη των μισθωτών τα τελευταία 2 χρόνια μέσω του ΦΠΑ. Ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, Παντελής Πετσετάκης, είπε ότι στα Χανιά υπάρχουν 30.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων τα 2/3 είναι μικρομεσαίες. Η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα και θα πρέπει να μπει αυτόματη τη μαριθμική προσαρμογή, υποστήριξε. Είναι η έλλειψη προσωπικού και η αύξηση των επιτοκίων, επομένως η ρευστότητα είναι το μέγιστο. Θεωρώ ότι με τις κινήσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μειωθεί το βασικό επιτόκιο αναφοράς και δανεισμού της ΕΚΟΤΟΥ προς τις εμπορικές τράπεζες, είναι προς την κατεύθυνση έτσι ώστε να λυθεί και να μπορούν επιχειρήσεις να δανειστούν χαμηλότερα δάνεια και να μπορούν ουσιαστικά αυτά να τοποθετήσουν για αναπτυξιακούς λόγους. Είναι περίοδος γενικευμένης ανασφάλειας, είπε ο Αλέκος Μαρινάκης, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σήμερα υπάρχουν 2 κόσμοι που δεν τέμνονται. Αυτός που εκμεταλλεύεται και αυτός που γίνεται θρύψαλα. Τεράστια κέρδη, πάνω από 10 δισεκατομμύρια τα επίσημα κέρδη, από τα οποία τα 4 είναι από τις 4 συστημικές τράπεζες. Την ίδια στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν ένα μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας, όταν ουσιαστικά το 68% από αυτών είναι κοκκινισμένες, έχουν πάει ήδη για
τα δάνεια τους έχουν γίνει κόκκινα και πάνε για πληστηριασμό. Τέλος, η Ντόρα Μπακογιάννη και Γιώργος Σταθάκης ρωτήθηκαν και για τις συνεργασίες που θα κληθούν να προχωρήσουν μετά τις εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Εάν στη δεύτερη εκλογή με πλειοψηφικό ο λαός παρά τα αυτά δεν δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και καθήκον μας θα είναι να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Σταθερά προσανατολισμένο σε μετεκλογικές συνεργασίες. Είναι ανοιχτή πρόσκληση. Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ εδράζεται πάνω σε συνεργασίες και όχι σε αυτοδυναμία. Συνεπώς η θέση μας είναι ότι με τα κόμματα που έχουμε ενδυνάμει προγραμματικές συγκλήσεις, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, είναι εμφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοιχτή αυτή την προοπτική.